κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Μ' αρέσει που το κάνεις πιο θεατρικό, που το μιλάς. Είναι πολύ λεπτές τις ισορροπίες και είναι λίγο τρίκι που το κάνεις αυτό, αλλά το κάνεις ωραία. Προσπάθησε λίγο. Τα σίγμα σου είναι πολύ έντονα, πολύ παχιά. Μοιάζεις με όνειρο που φεύγει. Θέλω να ακούσω όμως άνοιγμα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο. Μου τόσωσες, θα έλεγα ότι περιμένω μεγαλύτερο ξέσπασμα, αλλά επειδή το κάνεις με την κιθαρούλα, το σώζεις. Το κάνεις ακούστικ. Ωραίο. Μπράβο σου. I like it. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε. I like it. Σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό. Ωραίο το σου. Ωραίο βιμπράτο. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Πρόσεξε, μου έχεις πολύ αέρα. Και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια που σταθώ κι όπου βρεθώ, τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Ήθελα να δω και λίγο ακόμα, αλλά κόβει και το βιντεάκι. Λοιπόν, ο Ηρόδοτος, ωραίο όνομα έχεις Ηρόδοτε. Πρώτη φορά τον βλέπω τον Ηρόδοτο και τον ακούω. Λοιπόν, μου άρεσε το γεγονός ότι βγήκε με την κιθαρούλα του και τραγούδησε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περίμενα, όπως είπα και πριν, μεγαλύτερα ξεσπάσματα και στο 12 και στο ρεφρέν και τα λοιπά. Στο οποίο δεν είναι ότι δεν έκανε, αλλά περίμενα πιο δυνατό mixed voice. Όμως, επειδή το είπε με την κιθάρα του και ήταν πιο ακούστικ, αυτό πέρασε στιλιστικά. Δεν ακούστηκε κάτι περίεργο. Μου άρεσαν τα όμορφα, μου άρεσε το βιμπράτο σου, πολύ ωραίο. Λίγο μου χαμογελάς παραπάνω, πλατιά την ώρα που τραγουδάς και μου σηκώνεις λίγο το λάριγγα. Προσπάθησε να χαλαρώσει ο γόνος σου και να μην δηλαδή να ανοίξει το στόμα σου, όχι χαμογελαστά, αλλά κάθετα. Κάθετα. Αυτό, νούμερο ένα. Και δύο, το σίγμα σου θέλει οπωσδήποτε λίγο δουλίτσα, γιατί είναι πάρα πολύ παχύ. Κατά τα άλλα, χρειά σου μου άρεσε πάρα πολύ. Η επιλογή των κομματιών μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Το κόνσεπτ σου μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Θα ήθελα να σε ακούσω και σε κάτι διαφορετικό. Σίγουρα έχεις να δώσεις κι άλλα. Δεν θεωρώ ότι ήταν τα πιο δυνατά performances που έχουμε δει, όμως ήταν ένα αρκετά καλό performance. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Σου εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία και ελπίζω να δεις το βιντεάκι. Περιμένω τα comments σου και ελπίζω να κάνω reaction και στα επόμενα. Φιλιά πολλά. Αν σου άρεσε το βίντεο μου, αν το βρήκες χρήσιμο, κάνε subscribe στο κανάλι μου και μοιράσου το βίντεο με τους φίλους σου. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά!